άρτος εξ ουρανών. Τι έχεις στο παλάτι; Τίποτα. Πιάσ' τον. Εγώ δεν το βλέπω. Από εδώ, ε. Συγγνώμη, θα μοιραστείς το ψωμί σου με έναν πεινασμένο; Δε φτάνει. Όχι! Μείνε κάτω. Πρόσεχε. Θα σε ξαναχτυπήσουν. Μείνε κάτω. Κάτω είπα. Δεν θέλω να πεθάνω από την πείνα. Να τον ακούς το γέρο, πιτσιρίκο. Την επόμενη δεν θα τη γλιτώσεις. Κάποια μέρα όλα θα αλλάξουν. Ο Ισαΐας είπε ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας, αυτοί που θα τον ακολουθήσουν δεν θα πεινάσουν ούτε θα διψάσουν ξανά. Δεν πιστεύω τίποτα πια. Τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές και τίποτα δεν άλλαξε. Η πείνα συνεχίζεται. Όλο το χωριό κοιμάται και εμείς δουλεύουμε. Αυτή είναι η δουλειά του φούρναρη. Γιατί δεν γινόμουν φοροϊσπράκτορας; Κανείς δεν του συμπαθεί, αλλά κοιμούνται πολλές ώρες. Θα υπάρχει ευκολότερος τρόπος για να βγάζεις το ψωμί σου. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος. Φρέσκο είναι. Δεν μοιάζει με φρέσκο. Φρέσκο είναι. Δούλευα όλη τη νύχτα για να το φας φρέσκο. Το ψωμί του Ισάκ είναι πιο φρέσκο. Αν σ' αρέσει το ψωμί του, τράβα να αγοράσεις από εκείνον. Αυτό θα κάνω. Α, όχι, όχι. Δεν θέλω ζητιάνους εδώ. Ένα καρβέλι θέλω μόνο. Δεν δίνουμε, Βερεσέ. Δίνε του. Φύγε. Σας παρακαλώ, πεινάω. Τους στρατιώτες. Τι έπαθες; Πονάω. Πονάω. Πού πονάς; Ας με βοηθήσει κάποιος. Έφαγα ψωμί από εδώ και αρρώστησα. Μα τι κάθεσαι; Δώσ' του ένα καρβέλι. Έρχεται ο θαυματοποιός. Το λένε Ιησού. Κάνει τους αρρώστους καλά και τους τυφλούς να βλέπουν. Κόλπο είναι. Όχι, τον έχω δει. Και την πιο άθλια ζωή μπορεί να τη μεταμορφώσει σε χαρά και ευτυχία. Ελάτε. Οι ζωές μας είναι άθλιες και μίζερες. Θα χρειαζόμουν ένα θαύμα. Πάμε. Το κορίτσι έμοιασε νεκρό, αλλά ξέραμε ότι η δύναμη του Θεού θα την θεράπευε. Την αλείψαμε με λάδι, την ευλογήσαμε. Και σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά μας, υγιής όσο ποτέ άλλοτε. Με τη μίστη τα πάντα είναι δυνατά.
τα πάντα. Θα ξαναγυρίσουμε στη θάλασσα, κύριε? Όχι. Ώρα να ταΐσουμε το πίμνιο. Ελπίζω να αξίζει. Τα πάντα είναι καλύτερα από τη σκληρή δουλειά. Μπες στη γραμμή και έλα μαζί μας. Στη βάρκα είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς? Ο θαυματοποιός. Λένε πως είναι ο Μεσσίας. Ο λόγος που κηρύττω δεν είναι δικός μου. Είναι εκείνου που με έστειλε. Κι αν πράτετε όσα σας λέω, θα μάθετε ότι αυτά που διδάσκω προέρχονται από τον Κύριο, όχι από μένα. Δάσκαλε, σκοτεινιάζει σε λίγο. Δεν στέλνουμε τον κόσμο να βρει κάτι να φάει και κάπου να κοιμηθεί? Ταΐσε εσύ, Πέτρο, τον κόσμο. Δάσκαλε, μπορεί να είναι 10.000 άνθρωποι και περισσότεροι. Δεν είναι δυνατόν να φάνε όλοι. Πήγαινε να δεις πόσο φαγητό έχει ο κόσμος. Έχετε φαγητό? Όχι, φύγαμε γρήγορα. Φέρατε φαγητό μαζί σας? Δεν θα μέναμε για πολύ. Έχετε φαγητό? Ο Ιησούς ρωτά αν έχετε κάτι για να φάτε. Εσείς φέρετε φαγητό? Ψωμί, φρούτα, κάτι. Δεν έχετε καθόλου φαγητό? Το αγόρι έχει 5 καρβέλια και 2 ψάρια, κύριε. Μόνο αυτά βρήκαμε. Αλλά δεν μας φτάνουν τόσο λίγα. Καλοσύνη σου που μοιράστηκες το φαγητό σου. Θα μοιραστείς το ψωμί σου με έναν πεινασμένο? Δεν φτάνει. Πατέρα μου, ευλόγησέ τα.
Ελάτε. Πάρτε τα καλάθια και τα είστε τα αδέρφια μας. Με 5 καρβέλια και 2 ψάρια τάισε όλο τον κόσμο. Πάρε. Hey! Το ψωμί μας είναι. Τι σημαίνει αυτό? Τέρμα η δουλειά για πάντα. Δεν το πιάσα. Γιατί να ξυπνάμε τα χαράματα για να ψήσουμε ψωμί, ενώ ο Ιησούς το φτιάχνει τόσο εύκολα, ε? Α, αλλά θα συνεχίσει να το κάνει. Θα το καλοπιάσουμε. Του λέμε ότι θα το κάνουμε βασιλιά αν συνεχίσει να μας δίνει ψωμί. Ναι, να γίνει βασιλιάς. Τέρμα η φούρνη. Τέρμα το ξύπνημα τα χαράματα. Hey, εσείς, ακούστε με. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι σιδεράς. Τι θα έλεγες να βγάζεις μιας μέρας δουλειά σε ένα λεπτό, χωρίς να σηκώσεις καθόλου το σφύρι? Θα μ' άρεσε. Ο Ιησούς το κάνει, αν τον κάνουμε βασιλιά. Θα γεμίσει τα δίχτυα με ψάρια. Με αμέτρητα ψάρια. Θα στα σηκώσει κιόλας. Φίλοι μου, μας περιμένει ζωή χαρισάμενη αν συμφωνήσει να γίνει βασιλιάς. Έφαγε όλος ο κόσμος, κύριε. Και περίσεψαν κιόλας. Δάσκαλε. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να γίνω βασιλέας τους. Γιατί νομίζουν ότι θα τους προσφέρω ζωή χαρισάμενη, χωρίς κόπους. Γυρίστε στην Καπερναούμ. Εγώ θα ανεβώ στο λόφο να προσευχηθώ. Θα σας βρω μετά. Μα πού πάει? Ιησού, μη μας αφήνεις! Ιησού! Πού πας, Ιησού! 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 Ηρεμήστε, το κάνει συχνά αυτό. Πάει στο βουνό για να προσευχηθεί. Θα τον περιμένουμε μέχρι να κατέβει. Κατεβεί αργά ή γρήγορα. Προσοχή, η θάλασσα χειροτερεύει. Κάντε κάτι, φουλιάζουμε. Πιάσε το σκηνή. Κατέβασε το πανί. Δεν γίνεται, το σκηνή κόπηκε. Κύριε, σώσε μας.
Κοιτάξτε. Ένα κακό πνεύμα. Φάντασμα. Γαλινέψτε. Εγώ είμαι. Είναι ο Ιησούς. Μη φοβάστε. Πόση ώρα προσεύχεται αυτός? Να τον βρούμε! Δεν θέλω να ξαναδουλέψω ποτέ στη ζωή μου! Ούτε κι εγώ! Ακούστε, έχω ένα σχέδιο. Θα μπούμε στα πλοία για να βρούμε τους φίλους του. Ο Ιησούς αργά ή γρήγορα θα πάει να τους βρει. Όποιος έρθει κοντά μου δεν θα ξαναπεινάσει. Όποιος έρθει κοντά μου δεν θα ξαναδιψάσει. Ευτυχώς σας βρήκαμε. Ψάχνουμε τον αρχηγό σας, τον Ιησού. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ήσουν αυτό. Μεγάλα και σοφέα, αφέντη. Φάγαμε τον κόσμο να σε βρούμε. Ναι, ναι. Ήρθαμε για να γίνουμε υπηρέτες σου. Θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσεις, αφέντη. Πιστέψτε σε μένα. Μπορείς να μας δείξεις κι άλλο σημάδι για να πιστούμε ότι πρέπει πράγματι να σε ακολουθήσουμε. Για παράδειγμα, ο Θεός έριξε ψωμί από τον ουρανό στον Μωυσή και στα παιδιά του Ισραήλ. Θα πράξω το ίδιο. Θα σας δώσω ψωμί από τον ουρανό. Αν φάτε από τον άρτο μου, δεν θα ξαναπεινάσετε. Καταπληκτικό! Τότε σίγουρα θα σε πιστέψουμε. Θα κάνουμε ό,τι πεις. Πού είναι το ψωμί? Λοιπόν. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Πράγματι, ο λαός του Ισραήλ έφαγε το μάνα στην έρημο, κι όμως πέθανε. Σας προσφέρω τον άρτο της αιώνιας ζωής που κατέρχεται από τους ουρανούς. Εκείνος που θα πιστέψει στα λόγια μου θα ζήσει για πάντα. Γιατί εγώ κατήλθα για να εκπληρώσω το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Και το θέλημά του είναι εκείνος που πιστεύει τον Υιό και πιστεύει το λόγο του να έχει αιώνια ζωή και να αναστηθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αστειεύεσαι, ε? Τα λόγια μου σε προσβάλλουν. Θα έπρεπε να γεμίσουν την ψυχή σου. Αυτό προσφέρεις? Λόγια? Και εμείς θέλαμε να σε κάνουμε και βασιλιά. Έλα, πορεύσου μαζί μας. Γιατί να έρθω? Ο δρόμος σου δεν είναι καθόλου εύκολος. Έλεγες πως θα κάνει θαύματα για μας. Πού να ξέρω εγώ ότι δεν θέλει να γίνει βασιλιάς. Δεν θα φτιάξει ψωμί. Άντε πάλι στο φούρνο. Κι εσείς φεύγετε. Πού να πάμε, δάσκαλε? Λες τα λόγια της αιώνιας ζωής και εμείς πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι πως είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού.
Δεν θα τσακωθώ, φίλοι μου. Από εδώ και πέρα θα παίρνετε το μισό από αυτό που έχω. Βρήκα. Τον λένε Ιησού. Έλα. Έλα να σε πάω κοντά του.